παρά το βροχερό καιρό, άνοιξε χθες η σκεπαστή αγορά της Νεάπολης στη Λάρσα το 24ο Motor Festival που θα διαρκέσει μέχρι αύριο υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρσαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αλίας και Στεράς Ελλάδος. Ένα τριήμερο διαφήμιση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και το χώρο, μια υπερπαραγωγή και ένα σύλληπτο υπερθέαμα που γίνεται λόγω συγκέντρωσης και απόδρασης όλης της Ελλάδος. Μπορεί να δει μια πανέμορφη έκθεση, εκατοντάδες επαγγελματίες από όλους τους χώρους του αυτοκινήτου, της μοτοσυκλέτας και των επαγγελματικών οχημάτων, να βρει λύσεις στην καθημερινότητά του, ευκαιρίες αγοράς και γενικότερα να, μέσα από το Motor Festival, να εξασφαλίσει ένα τριήμερο διασκέδασης. Γιατί ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει θεάματα που σίγουρα δεν θα τα ξαναζήσει σε αυτές τις συνθήκες, όπως είναι ο γύρος του θανάτου, το drift show που έχουμε, stand από τους καλύτερους της Ελλάδος, Φόρμουλα 3, κορίτσια που θα κάνουν μελέτη show, fire show, χορούς, live stage που θα έχει συναυλίες και συγκροτήματα και γενικότερα μια σειρά αποδρόμενα, τα οποία, όπως το λέμε και εμείς, ανεβάζουν πολύ ψηλά τον κόσμο της μηχανοκίνησης, μας φέρνουν, διασκεδάζουμε και γενικότερα είναι ό,τι πιο αξεπέραστο έχει γίνει σε ελληνικό έδαφος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης που έχει δημιουργηθεί και κατασκευαστεί από τη διοργάνωση του Motor Festival, το οποίο επιστρέφει στην πραγματική του έδρα και σταθμό ανέλυξης στη Λάρισα. Ο στόχος της διοργάνωσης είναι να γίνει ό,τι πιο εξωπραγματικό και φαντασμαγορικό έχει συμβεί στην ιστορία της. Παράλληλα, το ελληνικό τεθωρακισμένο στρατιωτικό ρομποτικό άρμα μάχης Μινόταυρος με το υπερόπλο λέιζερ που ρίχνει ντρόουν σε δευτερόλεπτα βρίσκεται στο Motor Festival.